Έργα που εδώ και χρόνια αποτελούν πρώτη προτεραιότητα ω προ την υλοποίησή του, τα οποία με την ολοκλήρωσή του είναι εφικτό να αλλάξουν όχι μόνο την όψη των μεγάλων πόλεων του νησιού, αλλά να βελτιώσουν και την ποιότητα ζωή των κατοίκων του, φαίνεται ότι προωθούνται με τη σημείωση να ολοκληρωθούν μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Πρόκειται για χρηματοδοτήσει έργων ύψου 94 εκατομμυρίων ευρώ σε Χανιά, Ρέθιμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο που εντάχθηκαν στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις από την περιφέρεια Κρήτης. Υπεγράφησαν σήμερα τα τέσσερα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, τα πρώτα στην Ελλάδα, μεταξύ των Δήμων Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου, των πρωτευουσών των περιφερειακών ενωτήτων. Ένα πρόγραμμα 94 εκατομμυρίων ευρώ. Οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν οι Δήμοι μέσω της περιφέρειας είναι 26 εκατομμύρια ο Δήμος Χανίων, 18 ο Δήμος Ρεθύμνου, 37 εκατομμύρια ο Δήμος Ιρακλείου και 13 εκατομμύρια ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με έργα που αναμένεται να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο για τις πόλεις. Η βιώσιμη ανάπτυξη αφορά σε έργα που οδηγούν, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ομαδοποιούνται και οδηγούν στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών στι οποίε αναφέρονται, 26 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα αναβαθμίσουν σημαντικά τι υποδομέ τη πόλη, αλλά θα δώσουν και μια ιδιαίτερη έμφαση και στι κοινωνικέ υποδομέ για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στι ανάγκε των ευπαθών ομάδων. Θα δούμε στην πόλη μα έργα τα οποία θα ξεπεράσουν, ευελπιστούμε, το ποσό των 18 εκατομμυρίων και φιλοδοξούν να δημιουργήσουν σύγχρονε συνθήκε σύγχρονη πόλη, δημιουργώντα ανάντι του αστικού ιστού. Συνθήκε γειτονιά. Είναι αστικέ κοινωνίε, είναι διάφορε ενέργειε οι οποίε θα βοηθήσουν πραγματικά να αναβαθμιστεί και να ε, ανανεωθεί το τουριστικό προϊόν τη περιοχή. Μεταξύ των εμβληματικών έργων που θα προωθηθούν είναι στα χανιά η δημιουργία του Μεγάλου Κοινωνικού Κέντρου, ο κόλπο του Δερματά στο Εράκλειο, ο παραλιακό δρόμο στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και η ανάπλαση και αναβάθμιση τη πόλη του Ρεθύμνου. Όλο αυτό έγινε γιατί υπήρχε μια εξαίρετη προετοιμασία όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα μεταξύ της διαχειριστικής υπηρεσίας που θέλω να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα και όλων των Δήμων, των Δημάρχων, των τεχνικών υπηρεσιών. Εκ των προτέρων πρέπει να προετοιμαζόμαστε και όχι εκ των υστέρων. Και απόδειξη είναι οι σημερινές υπογραφές που χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί είναι έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Οι στρατηγικέ αυτέ αποτελούν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη στο πλαίσιο τη Προτεραιότητα 6 Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και τη Υπέθρου του προγραμματος κρητη Κρήτη 2021-2027. Με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Ναουτάκη να σημειώνει ότι των υπογραφών προηγήθηκε ουσιαστική συνεργασία με τη Διαχειριστική Υπηρεσία τη Περιφέρεια. Του Δήμου και τι Τεχνικέ Υπηρεσίε, προσθέτοντα πω η Περιφέρεια θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εμβληματικών αυτών έργων με στόχο την ολοκλήρωσή του μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.